Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, να καλωσορίσω εδώ στι εγκαταστάσει τη στον Περισσό την κυρία Βασιλική Καζάζη, τη διευθύνουσα σύμβουλο σύμβουλο εταιρεία του Βελά. Κυρία Καζάζη, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σα. Να πω και εγώ χρόνια πολλά στην Σοφία την Πίστη. Βέβαια. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή και γιορτάζουν πολλέ κυρίε. Βεβαίω, εννοείται και γι' αυτό καλό θα είναι για μένα α αφήσουμε το SMS mm -hmm. και καλύτερα είναι το τηλέφωνο. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Καλή σεζόν να ευχηθούμε ε, για μια εταιρεία όπως είναι η δική σας, βέβαια που είναι από τις κορυφές και να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό. Να μας πείτε ποια είναι η Τουβελάς, ποια είναι η δραστηριότητά τη για να τη γνωρίσουν και οι φίλοι οι τηλεθεατές. Ωραία. Η Τουβελάς δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987. Έχουμε λοιπόν μια πορεία σχεδόν 40 ετών στην ελληνική αγορά και στην ελληνική οικονομία και μια πορεία επιτυχημένη και επιταχυνόμενη. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε τρία γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη και δύο θηγατρικές εταιρείε στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Είμαστε αποδεδειγμένα ο μεγαλύτερος φορέας ελέγχου, πιστοποίηση και εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και αυτό το αποδεικνύουν όχι μόνο τα οικονομικά μα στοιχεία. Πέρσι, το 2023, αγγίξαμε έναν τζίρο μεγαλύτερο των 32 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα 25 εκατομμύρια αφορούσαν αποκλειστικά την αγορά τη Ελλάδα. Ναι, ναι. Είμαστε όμως και ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και επιστοποίησης σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας, προϊόντων και υπηρεσιών. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Παρέχουμε επίσης τεχνοοικονομικές, τεχνοοικονομικούς ελέγχους, μελέτες σκοπιμότητας, έργα ενέργειας, έργα... Όλα αυτά τα οποία είναι πρώτη γραμμή δηλαδή και τα οποία τα συναντούμε στην καθημερινότητά μα. Ακριβώ. Να σημειώσω επίση ότι η Τιβελά είναι 100% θηγατρική του ομίλου τη Βνόρτ Group. Ναι, ναι. Είναι ο έβδομο μεγαλύτερο φορέα παγκοσμίω. Ναι, ναι. Και αυτό μα δίνει μας, ε, μια κληρονομιά και μια εμπειρία περισσότερο από 150 έτη, γιατί το Τιβνόρτ ιδρύθηκε το 1869. Μάλιστα. Και αυτό το καλοκαίρι ήταν για σας σημαντικό, έτσι. Έγινε μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς κάνατε. Αυτό το καλοκαίρι τον Ιούνιο αποφασίσαμε να... Ε... να, μιλήσουμε για τη νέα μας εταιρική ταυτότητα. Mm -hmm. Η TV Ελλάς είναι η πλέον δυναμική εταιρεία μέσα στον όμιλο του TV Nord Group. Η μικρή Ελλάδα προσφέρει ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση και υψηλή τεχνογνωσία μέσα στον group. Αποφασίσαμε λοιπόν να δείξουμε αυτή τη σχέση μας και αυτή τη σύνδεση με αυτή τη μεγάλη οικογένεια του Τιβ Νόρτ. Έτσι πλέον το λογότυπό μας έχει αλλάξει, mm -hmm. είναι ε, το μπλε λογότυπο του Τιβ Νόρτ. Παραμένουμε όμως με τη διακριτική επωνυμία Τιβ e ε, γιατί αυτό δείχνει τον εγχώριο χαρακτήρα μας. Mm -hmm. Και φυσικά αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί και μια σειρά από πρωτοβουλίες, από επενδύσεις, ε, ώστε να, ο φορέας μας να μπει στη νέα εποχή. Μάλιστα. Πάμε λίγο να μπούμε λίγο στα ενδότερα mm. και να μας πείτε ποια είναι τα ωφέλη που προσφέρει η πιστοποίηση σε μια επιχείρηση που μας ακούνε τώρα και οι διοκτήτες επιχειρηματιών, επιχειρήσεων που προφανώς το σκέφτονται ή δεν έχουν κάνει ακόμη αυτό το βήμα, κυρία Καζάζη. Κοιτάξτε, ε, καταρχάς λίγο να ξεκαθαρίσουμε ότι η πιστοποίηση χωρίζεται σε δύο τομείς, θα έλεγα. ναι. Ο πρώτος τομέας είναι αυτός που ονομάζουμε υποχρεωτικός, mm -hmm. που σημαίνει ότι η πιστοποίηση επιβάλλεται κατά κάποιον τρόπο ε, από την νομοθεσία ε, και τέτοιου είδου πιστοποίηση η έλεγχη είναι η γνωστή έλεγχη για τους ανελκυστήρες, για τα ανεψωτικά yeah. μηχανήματα, για τις διατάξεις ψυχαγωγία. Δηλαδή αν κάποιο δεν το έχει, μια επιχείρηση βρίσκει μπροστά τη στίχος. Δεν μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, κόβεται έτσι. Ε, είναι νόμος. Ε, είναι νόμος πλέον. Άρα ε, ε, η επιχείρηση δεν είναι σύνομη. Μάλιστα. Ε, και το δεύτερο κομμάτι είναι ο προαιρετικό ναι. τομέα, οι υπόλοιπε επιστοποιήσει που ακούμε, που αν και χαρακτηρίζεται προαιρετικό, τον κάνει υποχρεωτικό η ναι. ίδια η αγορά. Ναι. Αρχικά, πριν. στο τέλο τη δεκαετία του 80, αρχέ τη δεκαετία του 90, όταν μιλούσαμε για επιστοποίηση ποιότητα, στην ουσία ήταν οι επιχειρήσει οι οποίε θέλανε με κάποιο τρόπο να αποδείξουν ε, χαρακτηριστικά ότι τα τα το προϊόντα του οι υπηρεσίες ναι. τους υπερτερούν. υπερτερούν. Και αυτό το κάνανε με μια ναι. έξωθεν καλή μαρτυρία εμάς τους φορείς. Άρα η επιστοποίηση ήταν έτσι ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Ναι. Πλέον όμως η επιστοποίηση, η ποιότητα μάλλον, έχει ναι, μια ναι. έννοια πιο ολιστική. Mm -hmm. ε, μπαίνει μέσα η έννοια της βιωσιμότητας και η επιστοποίηση είναι αυτή που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσης. Επομένως, οι οι οποίε. Θέλουν να πιστοποιηθούν. Πρώτα απ' όλα, συμμορφώνονται με την ομοθεσία. Εξαιρετικά σημαντικό. Δεύτερον, αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί γίνονται πιο αναγνωρίσιμε στο καταναλωτικό κοινό. Και ε, επίση, ε, αποκτούν και ένα πλεονέκτημα για την είσοδό του σε, σε αγορέ του εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν βιομηχανίε, όπω αυτή ας πούμε, η βιομηχανία τροφίμων, ναι. η οποία δεν μπορεί να εξάγει προϊόντα, είτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, αυτό. είτε για ναι, 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 ναι. τη μεταποίηση, αν δεν έχει πιστοποίηση. Σωστά. Είναι... Επειδή Μας είμαι αρκετά παλιό στο ρεπορτάζ, oh. θυμάμαι το 1990 που εγώ ξεκίνησα να κάνω επιχειρηματικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα, τα δελτία τύπου τότε, κυρία Καζάζη, mm. Ναι, αναφερόταν σε αυτό το πράγμα. Τα έλεγε η τάδε εταιρεία τροφίμων, πήρα, πιστοποίηση και τα λοιπά για να μπορώ και έλεγα, κοίταξε να δει, το βγάζανε κανονικά δελτίο τύπου. Ναι, τώρα είναι, είναι θεωρείται δεδομένο. Ναι, ναι. Βέβαια, νομίζω ότι έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε μπροστά μα ακόμα και το, το κράτο εμείς οι φορεί και οι επιχειρήσει πρέπει να αντιληφθούν αυτή την αξία τη επιστοποίηση και τα ωφέλη. Ε, και νομίζω ότι εμείς ως φορεί οφείλουμε να ενημερώσουμε περισσότερο το καταναλωτικό κοινό τι σημαίνει Ναι, ναι, της σωστά. Εποπτεία αγοράς και επίπεδο ταυτότητας. Τα δύο κρίσιμα θέματα για τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας των αγορών και προστασία των καταναλωτών. Εδώ, τι λέμε. Εδώ. Νομίζω ότι για την εποπτεία τη αγορά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τελείω ε, εκπομπή. Ε, να βάλουμε λίγο τα, τα πράγματα. Ναι. Θα προσπαθήσω μάλλον να πω τα πράγματα λίγο απλά. Ναι. Στην αγορά υπάρχουν τρει ρόλοι. Μάλλον, αν την αγορά τη δούμε σαν μια πυραμίδα, στη βάση τη πυραμίδα βρίσκονται οι επιχειρήσει. Ναι. Ε, οι επιχειρήσει προσπαθούν να διασφαλίσουν την ποιότητά του, ε, ζητώντα πιστοποίηση από το επόμενο επίπεδο τη πυραμίδα που είμαστε εμεί οι φορεί πιστοποίηση, ναι. οι οποίοι διασφαλίζουμε την ποιότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Ασφάλεια υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Πάνω από τους φορείς πιστοποίησης υπάρχει ο ρόλος της διαπίστευσης. Η διαπίστευση που στην Ελλάδα έχουμε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης είναι αυτή αυτοί οι οποίοι αξιολογούν την τεχνική επάρκεια των φορέων, τη δυνατότητά του τους δηλαδή, να παρέχουν πιστοποίησεις. Και φυσικά στην κορυφή πάντα βρίσκεται η τυποποίηση, δηλαδή πρότυπα, νομοθεσία, προδιαγραφές. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με αυτό που λέγεται εποπτεία της αγοράς. Mm -hmm. Και σημαίνει υποπτία τη αγορά, σημαίνει τήρηση των κανόνων, σημαίνει ισότιμε ευκαιρίε ανταγωνισμού, σημαίνει καταπολέμηση αθέματων πρακτικών, πρακτικών. Mm -hmm. ε, σημαίνει προστασία του, του πολίτη, της υγείας, δημόσια ασφάλεια. Αυτό είναι ένα κομμάτι που στην Ελλάδα δεν το έχουμε δώσει ιδιαίτερη ναι. σημασία. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οργανισμοί που εποπτεύουν. Mm -hmm. Υπάρχουν. Ε, δεν είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί δεν έχουν την τεχνογνωσία να το κάνουν αυτό. Όμω δυστυχώ δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπω πρέπει λόγω έλλειψη πόρων. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά σημαντική η υποπτία τη αγορά γιατί ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Mm. Και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα σημαντικό. Σημαντικό. Για τι εταιρείε, πάντω δεν σταματάει ποτέ αυτό ο αγώνα με την πιστοποίηση. Δηλαδή είναι ένα ένα αγώνα. Ένα κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Ναι, είναι. Δεν είναι ότι πήρα και σταματώ και τώρα επαναπάβομαι και πρέπει συνεχώ να το βελτιώνει. Η βασική. Αρχή της πιστοποίησης είναι η συνεχής βελτίωση. Σωστά. Και ενώ, ξαναλέω, ο τέλος δεκαετίας του 80 ή στις αρχές του 90, ναι, το ναι. που αναφέρατε εσείς, μιλούσαμε για ποιότητα, πλέον τώρα ναι, αυτό η ναι. ποιότητα είναι κάτι αυτονόητο. Έτσι, τώρα ακριβώς. μιλάμε για είναι δεδομένο, περιβάλλον, ακριβώς. μιλάμε για την κοινωνία, μιλάμε για τη διακυβέρνηση, μιλάμε για άλλα πράγματα. Σωστά. Πάμε τώρα στα στελέχη, τα οποία έχουν πάρει την μεγάλη εμπειρία της διεθνούς καριέρα πώ αυτό το μεταφέρουν στο μοντέλο διοίκηση. Πώ μεταλαμπαδεύεται, κυρία Καζάζη, αυτή η μεγάλη βέβαια εμπειρία που λαμβάνει κάποιο όταν δουλέψει στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, εμεί σας σα είπα από την αρχή ότι είμαστε 100%, 100 θηγατρική εταιρεία του ομίλου TV Nord. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και να βρισκόμαστε μέσα στις τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίση, αν τι βελάς, τα στελέχη μα, ε, κατέχουν και θέσει μέσα στο, στο group. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη, έχει την ευθύνη τη ε, χάραξη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων για τη, όλη την Οτα ανατολική Μεσόγειο, και αυτό σημαίνει ε, Βαλκάνια, Τουρκία, ε, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η συνεχής ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ε, μας δίνει τη δυνατότητα να τα μεταφέρουμε αυτά στην Ελλάδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πριν ε, λίγο καιρό το Τιβ ε, συμμετείχε στη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας του μεγαλύτερου σταθμού ε, υδρογόνου ε, για επιβατικά αυτοκίνητα και βαρέα οχήματα. Ήμασταν μέρος αυτής της, αυτού του έργου που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία για να τη μεταφέρουμε στην ελληνική βιομηχανία. Τα στελέχη πώς τα βρίσκεται όλοι οι μάνατζερ που καλώ εδώ στο στούντιο όπως και εσείς σήμερα. Είναι πραγματικά ένα ερώτημα. Βρίσκονται στελέχη με ποιον τρόπο γιατί υπάρχει πλέον τεράστιο θέμα και στην ελληνική αγορά. Και είναι και ένα φαινόμενο το οποίο μου το έλεγε και στην προάλληση η πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιρεών Πληροφορική ότι πολλά παιδιά που τελειώνουν σήμερα πολυτεχνία και ανώτατε οικονομικέ σχολέ δεν παίρνουν πτυχίο. Μπαίνουν στην αγορά εργασία, γλυκαίνονται από τα χρήματα, κυρία Καζάζη, <Κι> και σου λέει: Πάρτε το πτυχίο σα και συνεχίστε. <Κι> Εσεί πώ κινείστε σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, εγώ θα εβάζα την ερώτηση λίγο διαφορετικά. Ναι. Ε, τι κάνουμε για να βρούμε στελέχη πλέον εμεί οι εργοδότε. Είναι αλήθεια πως οι νέοι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας έχουν ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ναι. σε τι σημαίνει εργασία ψάχνουν το νόημα στην δουλειά του. Έχουν αλλάξει τα κριτήρια που επιλέγουν. Δεν έχουν καμία σχέση με τα κριτήρια που επιλέγαμε εμεί ναι. εργασία. Δηλαδή, σήμερα λέει ότι εργαζόμενο επιλέγει την εταιρεία και όχι η εταιρεία του ε, και αυτό δεν είναι λάθο ούτε παράλογο. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Οι νέοι ψάχνουν νόημα, οι νέοι ψάχνουν την ισορροπία μεταξύ εργασία και προσωπική ζωή. Επομένω, το πρόβλημα. Δεν βρίσκεται στου εργαζόμενου, το mm. πρόβλημα mm. βρίσκεται στου εργοδότες ναι, ναι. Και πώ εμεί θα αλλάξουμε την οτροπία μα και θα δημιουργήσουμε τέτοιε συνθήκε ώστε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Εμεί στην TV πλέον, εδώ πάντα το κάναμε αυτό, αλλά νομίζω τώρα είναι πιο έντονο, προσλαμβάνουμε χαρακτήρες και προσλαμβάνουμε. Τα άτομα που έχουν θέληση για μάθηση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ο δικός μας ρόλος είναι να αναπτύξουμε ολοκληρωμένα προγρά... προγράμματα εκπαίδευσης, να δώσουμε όλες εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται και τις γνώσεις για να λειτουργήσουν μέσα στην εταιρεία μας. Και από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τον τρόπο εργασίας μας στις νέες συνθήκες. Σωστά. Πείτε μας τώρα πώς διαφοροποιείται η ΤΙΒΕΛΑΣ από τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ε... Καταρχάς γιατί η Βελάς κουβαλάει μια κληρονομιά 150 ετών. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επιπλέον, στόχος μας είναι τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε συνεχώ να δημιουργήσουμε καινοτόμε υπηρεσίε και όταν ονομάζουμε στον χώρο μα καινοτομία, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, mm -hmm. δεν βρισκόμαστε σε αυτήν ε, την κατηγορία τη ε, βιομηχανία, αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υπηρεσίε που δίνουν προστιθέμενη αξία στου πελάτε μα ή καλύτερα στου συνεργάτε μα. Γιατί μα αρέσει να μιλάμε για συνεργάτε. Ε, έτσι, και τώρα, σε αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε, να αναπροσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας. Έχουμε εντάξει πλέον ε, θέματα που αφορούν την ενέργεια, που αφορούν την, τις υποδομές, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, και το πιο σημαντικό, επειδή θεωρούμε ότι η κλιματική κρίση είναι το πλέον σημαντικότερο ζήτημα της εποχής μας, αναπροσαρμόζουμε όλες μας τις υπηρεσίες, στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Οι αξίες μας είναι δεδομένες, είναι κύρος, είναι ακεριότητα, είναι αξιοπιστία και διαφάνεια. Και η καινοτομία βρίσκεται μέσα στο mm -hmm. DNA μας. Για φέτος, έχω, έχοντας βέβαια διάγει τα δύο τρίτα σχεδόν της χρονιάς, mm -hmm. οι προτεραιότητες ποιες είναι ή ποιες θα είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς, κ οι προτεραιότητέ μα, τι θέσαμε ω στόχου στην αρχή τη χρονιά και είμαστε σε, στη φάση υλοποίηση, είναι ο ψηφιακό μετασχηματισμό και η τεχνητή νοημοσύνη για mm. μα. Ήδη ε, ως ω group έχουμε το δικό μα τη GPT. Ε, νομίζω ότι άκουσα και πριν. Ναι, διάβασα ε, αυτή τη φοβερή έρευνα ναι, που γράφουν ναι. αμερικανικέ εφημερίδε ότι στην επόμενη πενταετία, όποιο δεν εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά του, θα περάσει το περιθώριο. Ακριβώς. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς να διερευνήσουμε τις δυνατότητες τεχνητής ε, νοημοσύνης, να τις αξιοποιήσουμε καταρχάς προς όφελο δικό μας, να γίνουμε οι ίδιοι που πιο αποτελεσματικοί mm -hmm. και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε και τέτοιες υπηρεσίες που θα βοηθήσουν ε, την αγορά. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα αρκετά mm -hmm. καλό δρόμο. Ως γυναίκα μάναζερ, εδώ θέλω να σα ρωτήσω πώς βλέπετε γενικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αν είστε ικανοποιημένοι, αν βλέπετε κάπου πάσχουμε, εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό ότι υπάρχει μια μεταρρυθμιστική κόπωση γενικώς. Δηλαδή δεν πάμε το ρυθμό που θα έπρεπε. Αν εσείς το διαπιστώνετε, βέβαια, εσείς θα ένα άλλο αντικείμενο. να θα ήθελα και την γνώμη σας, κυρία Καζάζη. Εντάξει, για την οικονομία αυτή τη στιγμή, θα είπατε και λίγο πριν στην αρχή, ακούγονται θετικά mm -hmm. σχόλια. Βέβαια, η πραγματική οικονομία, οι επιχειρήσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να δείξουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ναι. Υπάρχουν, ναι... Παραμένουμε μικρά σχήματα στην Ελλάδα, μικρά, έτσι. Παραμένουμε μικρά σχήματα στην Ελλάδα, ακριβώς. Ναι. Ε... Νομίζω ότι εδώ το κράτο παίζει σημαντικό ναι. ρόλο. Πρέπει να δώσει αυτή την όθηση στι ελληνικέ επιχειρήσει ναι. να μεγαλώσουν. Πρέπει να δώσουμε καταρχά τα κίνητρα να δημιουργηθεί παραγωγή στην Ελλάδα. Σωστά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε παραγωγή. Και είναι μόνο Εξαπτώ, παροχή υπηρεσιών. Ναι. Καθαρά από τι υπηρεσίε. Και μάλιστα τον τουρισμό. Ναι, σε μια ναι. εποχή. Και μονοκαλλιέργεια, με συγχωρείτε, επιτρέψτε ναι. μου μονο... Ακριβώ. Και σε μια εποχή που ακούμε τι συμβαίνει με τον τουρισμό, ναι, ναι. πώ ξεσηκώνονται οι υπόλοιπε χώρε ε, ή τι επιπτώσει του υπερτουρισμού. Σωστά. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτό ναι, το ναι. μοντέλο ανάπτυξη δεν θα λειτουργήσει. Σωστά. σωστά. Επομένω, πρέπει να δώσουμε κίνητρα στι εταιρείε να, να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να, να ε, ε, επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο να αναφέρουμε τα νούμερα. Σωστά. Τελευταία ερώτηση: Επειδή έρχεσαι επαφή με πολλέ επιχειρήσει και επειδή πλέον έχετε ζήσει και την προηγούμενη γενιά και τη νέα γενιά, την τρίτη γενιά, υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο σκέψη, προσαρμογή, ευελιξία, ταχύτητα, ο ιό ή η κόρη σε σχέση με τον πατέρα και τον παππού που είδεσε την εταιρεία, Υπάρχει τεράστια διαφορά. Υπάρχει διαφορετική νοοτροπία στην, στην νέα γενιά. Mm -hmm. Καταρχά. Ε, ε, η νέα γενιά είναι μεγαλωμένη μέσα στο, ε, στο διαδίκτυο, μέσα, στα, μέσα από τα social media Σωστά. και αν και εμείς θεωρούμε ότι μόνο αυτό κάνουν στην πραγματικότητα είναι μια αρκετά συνειδητοποιημένη mm -hmm. η νέα γενιά και πολιτικά και κοινωνικά. Και, ε, αυτό φέρνει μια διαφορετική νοοτροπία μέσα στη λειτουργία της εταιρείας. Η mm -hmm. παλιοί ήταν λίγο πιο συντηρητική. Σωστά. Ε, εμείς βλέπαμε την εργασία Καταρχάς πρώτα απ' όλα να βγάλουμε χρήματα, ναι, ναι. να ανεβάσουμε ναι, ναι. το κοινωνικό μας στάτους Τώρα ναι, η νέα γενιά δεν το βλέπει αυτό. Σωστά, θέλει μια ισορροπία. Θέλει μια ισορροπία. Φωστά. Δεν, Φωστά. Δεν, δεν είναι σου ενδιαφέρει. Του ενδιαφέρει φυσικά να βγάλουν χρήματα. Προφανώς, ναι. Αλλά Φωστά. Όχι να βγάλουν πολλά χρήματα. Σωστά. Όχι να φανούν. Έτσι. Αυτό είναι θέλουν και ένα... την ψυχούλα του και ναι, και να, την... να είναι ήρεμη. Ακριβώ. Και αυτό είναι θετικό. Εγώ το βρίσκω θετικό. Δεν το βρίσκω αρνητικό. Το βλέπω και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά που ήρθατε αυτό το πρωινό. Μας θυμίσετε την παρουσία σας. θα εύχομαι καλή συνέχεια και θα χαρώ και πολύ εγώ. με το νέο οικονομικό έντρο που θα ξαναπούμε, κυρία Καζάζη. Κι εγώ. Να είστε καλά. καλά. Καλή σας ημέρα.